what that meant was first of all, there was a divergence of interests between two parts of a system that should actually really belong together. The stupidity of it came through the subcontracting. That is when a private company, say, gets the job to maintain a section of track. Well, the first company may have quite strict rules about safety. By the time you've subcontracted two or three stages, who's to know who is safe? Deaths have got to be kept to an acceptable level. Hang on, shut up. What's an acceptable level? Two a year. Yeah, but nobody's been killed for the past 18 months. Any volunteers? I think there has to be a case made where you say that was indecent haste and in the end it cost lives. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Στα τρία μεγαλύτερα δυστυχήματα που αποδίδονται στην ιδιωτικοποίηση, 42 άτομα χάνουν τη ζωή τους και 600 τραυματίζονται. It was undoubted that in the early days of privatization, the way that the industry was privatized caused those accidents. Ο εκτροχιασμός των ιδιωτικοποιήσεων όμως δεν μετριέται μόνο σε ανθρώπινες ζωές. Privatization was supposed to free up the railways, but has actually made it very difficult to make decisions, say, on opening new routes or closing down routes or changing schedules. But it's left a system which is very complicated, very difficult to administer. It was bad for the passengers. It was a chaotic organization. It didn't work and hasn't worked, and it's lost a huge amount of money. Μέσα σε τρία χρόνια, το δημόσιο πληρώνει σε επιδοτήσεις στις ιδιωτικές εταιρείες ό,τι κέρδισε από το ξεπούλημα των τρένων. Και το κόστος για τους φορολογούμενους δεν σταματά εκεί. Strangely, to some extent, the railways have been renationalized. Really, it's left us with a semi-government administered system that costs a lot more than it cost under nationalisation, and hasn't really delivered the investment, as the investment has largely been paid for by the public sector. Η Ελλάδα δεν διδάσκεται τίποτα από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι κυβερνήσεις του Μνημονίου θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Πάντα με τη βοήθεια των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Πάει πολύ αργά, είναι καθυστερημένο στις ώρες του, είναι βρώμικο συχνά, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ετήσιες ζημίες στο ομίλο ΟΣΕ και τη Τρενοσέ φτάνουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ελληνικά τρένα παρουσιάζονται ως ο πλέον σημειογόνος δημόσιος οργανισμός στην Ευρώπη. Ποιος ευθύνεται όμως για αυτό το χρέος? Η πολιτεία υποχρέωνε το σιδηρόδρομο να δανείζεται για τα έργα του. Μια αντίστοιχη περίπτωση δεν υπάρχει στην ελληνική τέτοια, γιατί και οι αυτοκινητόδρομοι και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια χρηματοδοτούνταν από το κράτος. Αυτό τον δανεισμό σήμερα η κυβέρνηση τον μετέφερε ότι είναι χρέος του ΟΣΕ. Αυτό είναι αναλυθές και ένα μεγάλο μέρος, γύρω στις τάξεις του 70 με 80%, πράγματι είναι δανεισμός για έργα υποδομής. Τα μεγάλα κανάλια πίσω από τα οποία κρύβονται, ας πούμε, κάποιοι μεγάλοι εργολάβοι, ας πούμε, μας βομβαρδίζουν καθημερινά με ψεύδι, με συκοφαντίες.
κριτική εστιάζεται στους μισθούς των εργαζόμενων και στο κόστος λειτουργίας. Έτσι, υποβαθμίζονται κολοσιαία σκάνδαλα στα οποία μπλέκονται πολιτικοί, ελληνικές αλλά και ξένες εταιρείες. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται σε γραμμές που δεν λειτουργούν ποτέ. Συρμοί νοικιάζονται σε τιμές με τις οποίες θα μπορούσαν να αγοραστούν. Το δημόσιο φτάνει να παραγγέλνει από τη Siemens ηλεκτράμαξες χωρίς να έχει ηλεκτρικό δίκτυο για να τις χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, πληρώνει μεγάλο εργολάβους για έργα που δεν παραδίδονται ποτέ. Υπάρχει και μια σκοπιμότητα. Δηλαδή, απαξιώνουμε τον δημόσιο πλούτο μας με σκοπό, αφού τον απαξιώσουμε, να τον δυσφημίσουμε, έτσι ώστε πολύ πιο εύκολα να πείσουμε την ελληνική κοινή γνώμη ότι ίσως ένας ιδιώτης θα είναι πολύ καλύτερη λύση, ας πούμε, για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στο όνομα της εξυγίανσης, η κυβέρνηση απαξιώνει περαιτέρω το σιδηρόδρομο. Μειώνει δραστικά το προσωπικό, υποβαθμίζοντας την ποιότητα, αυξάνει πάνω από 60% τις τιμές των εισιτηρίων και κλείνει μεγάλο μέρος των γραμμών. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της γραμμής, ας πούμε, Άργους Τρίπολης Καλαμάτας, επενδύθηκαν κάποια εκατομμύρια ευρώ και σήμερα δεν υπάρχει τρένο εκεί. Μετρώντας μόνο κέρδη ή ζημιές, οι υποστηρικτές της ιδιωτικοποίησης ξεχνούν ότι ο σιδηρόδρομος είναι πάνω απ' όλα ένα αγαθό για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένα αγαθό για το οποίο έχουν πληρώσει γενιές Ελλήνων φορολογούμενων. Κάποτε στην Ελλάδα, ας πούμε, κρατικοποιούσαν τα χρέη των ιδιωτών. Σήμερα στην Ελλάδα προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει ο πολίτης μέσα από κρατικές υπηρεσίες. Τι επένδυσε ο ιδιώτης ώστε να πάρει αυτό το τομέα σε τιμή πολύ χαμηλή, ας πούμε, από την αξία του ίδιου του έργου. Αν ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα βιβλίο της οικονομικής ιστορίας, το δίκτυο ίδρευσης προσφέρει μαθήματα για τη διαχείριση ενός μονοπωλίου. Και αυτή τη φορά έχει έρθει η σειρά του Παρισιού να πληρώσει το λογαριασμό. Water is the outstanding example of a monopoly. No water company in the world operates on a competitive basis. There's only ever one network. It's not worth ever investing in two competing networks. Δύο πολυεθνικές με τεράστια οικονομική και πολιτική ισχύ, η Βεόλια και η Σουέζ, διεκδικούν τη διαχείριση του δικτύου ίδρευσης του Παρισιού. Και ο Ζακ Σιράκ τους την προσφέρει. En 1985, il y a eu une décision politique prise par Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris, de diviser Paris en deux, selon les deux rives, et en divisant Paris en deux selon les deux rives, de confier à chaque grand groupe privé et à sa filiale une rive de Paris pour la distribution de l'eau et la facturation. Il n'y avait pas d'arguments techniques avancés. Il n'y avait pas d'argument, on va dire, même financier. Il y avait, je pense, une position idéologique qui était de dire le privé est plus efficace. Ο λογαριασμός έρχεται φουσκωμένος στους πολίτες. Οι τιμές αυξάνονται συνεχώς επί 15 χρόνια. Le bilan au niveau du prix de l'eau. C'est une facture qui a quand même été multipliée par 260%, donc fois 2,5. Donc c'est vrai qu'on a eu
une augmentation croissante du prix de l'eau, avec parfois, pas d'explication technique ou économique qui justifiait l'augmentation. C'est avec le changement de municipalité et de majorité municipale en 2001, quand il y a eu une majorité plurielle de gauche, d'écologistes, de communistes qui est arrivée à la tête de Paris, qu'on a décidé de reprendre en main tout le service de l'eau. Σε αντίθεση με τους ιδιώτες, η νέα δημοτική εταιρεία ίδρευσης, η οποία συστήνεται το 2010, μειώνει τα τιμολόγια κατά 8% και επενδύει όλα τα έσοδά της στην ανανέωση του δικτύου. Il y a aussi pour moi une question très importante qui est une question de démocratie. C'est-à-dire que une gestion publique permet, si elle est bien faite, d'avoir une plus grande évaluation politique par la collectivité parisienne. Οι Βεολιακοί Σουέζ αντιδρούν, αφού χάνουν καθαρό εισόδημα 60 και 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση, στο Δήμο και στα συνδικάτα εναντία στην Anne Lestrade, η οποία κίνησε τη διαδικασία. De fait, ils considèrent que je suis un peu le diable incarné. Η μάχη του Παρισιού φέρνει στο φως το παρασκήνιο της διαπλοκής ανάμεσα στις πολυεθνικές του νερού και την πολιτική εξουσία. Jérôme Monod, qui était le dirigeant de la Lyonnaise des Eaux, était celui qui avait été l'un des dirigeants du parti de Jacques Chirac. Παρά τις διασυνδέσεις τους όμως, οι πολυεθνικές του νερού φαίνεται να χάνουν τη μάχη με τους πολίτες. There were a number of political campaigns and battles fought right across Europe and indeed right across the world at the time. The result of those battles was largely that people rejected water privatization very strongly. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως γυρίζει την πλάτη της στις αποφάσεις των πολιτών. Γραμμή στις Βρυξέλλες χαράσουν οι πολυεθνικές και επόμενος στόχος τους είναι η Ιταλία. There was a referendum on water privatization, and 57% of the population turned out to vote, and 96% of them voted that they did not want water privatization. Even Berlusconi said, I can't privatize the water. There's been a referendum that says we're not allowed to. Berlusconi is now being replaced by a government headed by bankers, similar processes happened in Greece. And again, European officials have said to the Italian government, we expect a privatization program and we expect it to include water. Με μυστική επιστολή τους προς τον νέο Ιταλό Πρωθυπουργό, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ και ο Μάριο Ντράγκη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαιτούν αυτό που απέρριψε ο Ιταλικός λαός.